Μέρα. Καλημέρα σας. Ο κύριος Πολυκράτης Σπανός, Ανθέων 47, παρακαλώ. Ορίστε, τι θέλετε, είμαι η γυναίκα του. Δεν βλέπω το πρόσωπο. Ναι, αλλά ποιον θέλετε? Ψηλός, όμορφος, βουτυράτος. Βουτυράτος? Με μια ψηλή τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Τσιριμπίμ τσιριμπόμ, excuse me, μήπως είσαστε από την Αφρική? Όχι, από τη Νέα Σμύρνη, κατάστημα το Παλουκάκι. Δεν το ξέρω. Καθώς όν δεν συχνάζουν φιόγγι, μαδάμ. Τι είναι αυτό? Η λυπημένη θλίψη. Λογαριασμός. Πω, μαδάμ, δουλεύεις με διπλό καρμπιλάτερ. 18.000 δραχμές λογαριασμό, καλά ποιος υπογράφει? Διάβασε το στερόγραφον. Αντώνιος, ο Αντώνης. Ουδέν αληθέστερον τούτου. Ήρθε στο μαγαζί σας και αγόρασε 18.000 δραχμών πράγματα? Δεν αγόρασε. Αλλά? Ρήμαξε. Ρήμαξε. Το κατάστημα πουλάει πενιές. Πενιές, τι είναι αυτό? Αναστενάρικες. Δηλαδή τι έχετε, κέντρο με μπουζούκια? Είδες τη δυνατή που είναι στο Σταυρόλεξο. Κι ήρθε ο Αντώνης και έκανε 18.000 δραχμών λογαριασμό. Με την αψηλή. Τι πιάνε, καλέ, καλέ. Καλά, τι ήπιανε? Δεν ήπιανε. Τότε? Ζήγησης, προσοχή, ανάπαυση. Μπαίνουνε τρεις. Το πρόσωπο που υπόγραψε, η τσιριμπίμ τσιριμπόμ και ένας άλλος. Κοντός. Στην αρχή δεν ήτανε, ύστερα τον κοντίνανε. Λοιπόν. Εσύ μη λες τίποτα, μυρίζεις απήγανο. Λοιπόν, στην αρχή καλά τα παγαίνανε. Και δεν ξέρω πώς σηκώνεται η αψηλή και βαράει μία στράκα σε ένα στη διπλανή παρέα. Η Μπιάνκα. Και ποιον διάλεξε να βαρέσει? Το Λεωνίδα το Μολυβάτο. Άκου δηλαδή εκλογή. Και αρπαχτήκανε. Τι θα κάνανε, θα κανελώνανε το ριζόγαλο? Μα αυτό είναι βάρβαρο. Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλιτ. Παρακάτω, παρακάτω. Δεν έχει παρακάτω. Έγινε το μαγαζί σαν δρόμος που του περνάνε καλώδια. Γι' αυτό είναι με τσιρότα ο Αντώνης μου και είπε πως χτύπησε στην πόρτα. Απάνω σε μπουνιές χτύπησε. Καλά, δεν ήρθε η αστυνομία? Όχι, καθαρίσανε μόνοι τους. Καθαρίσανε. Ο ένας δηλαδή, ο Λέλεκας, πρόλαβε και του μπάνιασε με την πρώτη. Ο υπογράφων όμως και η κυρά. Η τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Η τσιριμπίμ τσιριμπόμ έδωσε κάτι άγριες που τους έκανα λόγατα. Την άλλη παρέα. Πέντε και σκονιάσανε. Σκονιάσανε, δηλαδή γίνανε σκόνη. Εσύ θα πας μπροστά. Είχανε και κάτι βερεσέδια αστυνομικής υφής, φάγανε και από την αψηλή και κάνανε το ψόφιο. Και μείνανε οι δικοί μας. Στους τελικούς, ναι, και το χαρτί. Ούρα, ούρα! Να πας να κάνεις ανάλυση. Δηλαδή τους κανόνισε μια χαρά η Ιταλίδα. Μπαρδόν, δεν το πιάσε αυτό. Η Ιταλίδα, η ψηλή. Η τσιριμπίμ, τσιριμπόμ. Όχι και η Ιταλίδα. Τι? Δεν είναι η Ιταλίδα. Υψηλή είσαι βέβαιος? Όχι και η Ιταλίδα, αφού τα μιλάει και μόρτικα. Ξέρεις πως με είπε, για λαντζίντερ βίση. Μα είσαι βέβαιος? Καλά, στο πεζοδρόμιο μεγαλώσαμε. Δεν είμαστε τέτοιοι. Σς, παρακαλώ κύριε, είμαι ένας gentleman. Ναι, το γράφει στον τηλεφωνικό κατάλογο. Για σταθείτε, για σταθείτε. Είσαι βέβαιος ότι δεν είναι η Ιταλίδα? Καλά ψέματα λέμε. Με το που μπουκάρισε μου λέει, γουστάρω τραπέζι κεντρικό. Και έπειτα λέει, τσάκω ένα μπουκάλι ουίσκι. Τι μάρκα της κάνω? Το Γιάννη που πορπατάει. Johnny Walker. Εγώ δεν ήρθα εδώ για φροντιστήριο, ήρθα να πληρωθώ. Λοιπόν? Λοιπόν, δεν έχεις κανένα αρμυρό ρε μισό μάγκα μου κάνει. Ωραίες κουβέντες. Μαμά, ζαλίζομαι, θα πέσω. Πού σε? Δεν με εξοφλάς και να πέσεις. Θα σε εξοφλήσω, στείλε το πρωί, για τώρα δεν έχω μετρητά. Παίρνουμε και πιταγάς. Το πρωί. Στο εντάξει. Καθώς σε γραδάρισα για πολύ τσιριμπιν τσιριμπόμ. Και με το παρδόν, αλλά η εργασία διέρχεται κρίση. Γεια χαραντάν. Για μας.